Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταρχήν θέλω να εκφράσω τη συμπάθειά μου για όσα υπέστη ο κύριος Κουμουντσάκος, όπως επίσης και όσα παρολίγο να υποστεί ο κύριος Δαβιτσιώτης που μόλις και διέφυγε από τη μανία των τραμπούκων της ακροδεξιάς πάνω στον χώρο του αγνώστου στρατιώτη. Μερικές εκατοντάδες, οι οποίοι βεβαίως κερδοσκοπούν πολιτικά, μερικοί οι οποίοι με τρόπο επαγγελματικό διαχειρίζονται τις μνήμες των ανθρώπων με τρόπο εξοργιστικό, τραμπούκικο, φασιστικό. Θα παρακαλούσα να μην διακόπτετε. Θα παρακαλούσα να μην διακόπτετε. Λίγο σεβασμό, τουλάχιστον σε αυτούς που εδάρισαν. Κύριε Κυριαζίδη, εσείς τουλάχιστον προχωρώ. Πρέπει να εφαρμόσετε την τάξη, έτσι. Προχωρώ. Πώς συνέβη αυτό? Το πυροδότησε η, όπως υπόθηκε, προκλητική και εξοργιστική δήλωση του Υπουργού Παιδείας? Αυτός όπλησε το χέρι των τραμπούκων στη Βουλή μέσα ουσιαστικά, εδώ μπροστά, να επιτίθενται εναντίον βουλευτών και να φωνασκούν συνθήματα αλήτες, προδότες, πολιτικοί, κατανομάζοντας και εμένα βεβαίως μόνο ως προδότη, αλλά εν συνόλο συλλήβδην όλους εκτός από τους εισαγγείτες ως προδότες και αλήτες πολιτικούς. Ήθελα να ρωτήσω, μην επιδεινώνετε τη θέση σας. Θα παρακαλούσα να υπάρξει μια ηρεμία και η μόλις προλίγου εκφραστήσα ομόθυμη καταδίκη της ενέργειας εις βάρος των συναδέλφων βουλευτών να μην διαταράσετε με παρεμβάσεις οι οποίες μπορεί να εκλειφθούν ότι αναιρούν αυτήν την καταδίκη. Λέω λοιπόν. Κύριε Γκεγκέρογλου, θα κάνουμε διάλογο τώρα. Σας παρακαλώ, Βουλή είναι εδώ, δεν είμαστε στην πλατεία Συντάγματος. Ποιοι οπλίζουν το χέρι των τραμπούκων? Ποιοι όπλιζαν μόλις πρόπερση με μαχαίρια τους εγκληματίες για να σκοτώνουν φτωχούς ανθρώπους στο κέντρο της Αθήνας? Ποιοι όπλισαν το χέρι του δολοφόνου του Φίσα? Ποιοι συνεχίζουν σήμερα να οπλίζουν το χέρι των τραμπούκων? Είναι προφανές ότι η δημοκρατία δεν πρέπει να διαιρείται μπροστά στην απειλή του νεοφασισμού, στην απειλή του ρατσισμού, μπροστά στους τραμπούκους οι οποίοι, αν και υπόδικοι, δεν υποχωρούν. Είναι εδώ μπροστά μας και προκαλούν τη δημοκρατία. Και είναι άλλη μία απόδειξη, κυρία Χριστοφιλοπούλου, ότι αυτό λίγη το οποίο ηρεμία, λίγη σήμερα, ηρεμία, ψυχραιμία. Αυτό το οποίο απειλείται σήμερα με τα ποντιακά τα έχετε ή με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ηρεμήστε επιτέλους, αποφασίστε με τι είσαστε θυμωμένοι, αποφασίστε και να παρεμβαίνετε εκεί που είσαστε. Είναι εντυπωσιακό ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ διασπούν τη μόλις εκφραστήσα καταδίκη για τους τραμπουκισμούς της Χρυσής Αυγής εις βάρος βουλευτών με ανίκειες επιθέσεις εναντίον της κυβέρνησης. Είναι λυπηρό αυτό το πράγμα. Αποφασίστε. Στο δικαστήριο εσείς. Στο δικαστήριο. Λοιπόν. Κύριοι, σας παρακαλώ. Είστε υπόλογοι και συνεχίζετε. Λοιπόν. Εδώ είναι Βουλή και λένε όλοι οι ομιλητές τις απόψεις τους. Κύριε Κασιδιάρη, σας παρακαλώ, καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Εσείς λέτε ό,τι θέλετε. Δεν σας απαγορεύει κανείς. Δεν θα απαγορεύσετε στους πολιτικούς να λένε τις απόψεις τους. Άντε, μπράβο. Το μείζον θέμα το οποίο αναδεικνύεται σήμερα με τρόπο ευτυχώς όχι όσο μπορούσε να είναι τραγικός, αλλά πάντως αποκρουστικό, είναι μια απειλή
κατά των δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών. Το ζήσαμε με προφυλακισμούς, με παραχάραξη απόψεων που ξεκίνησαν με την παραποίηση της δικής μου άποψης σχετικά με την γενοκτονία των Ποντίων. Ρωτήθηκα και απάντησα με σαφήνεια ότι ως υπουργός υποστηρίζω και υλοποιώ την επίσημη θέση της πολιτείας για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ότι τιμώ τα θύματα. Ότι τιμώ τους ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν θύματα εγκλημάτων της τουρκικής θηριωδίας στον Πόντο. Και ότι σέβομαι τον πόνο των σημερινών απογόνων τους. Θα τα είπα την πρώτη στιγμή. Και είναι φτωχό και περιττό να συζητούμε γύρω από αυτό το ζήτημα. Ρωτήθηκα, και δεν είχα εγώ την πρωτοβουλία, εάν έχω διαφορετική επιστημονική άποψη, όχι πολιτική. Η πολιτική είναι σαφής και είναι της Βουλής. Δεν τη διατύπωσα εγώ τώρα, να ολοκληρώσω, παρέπεμψα σε παλαιότερο άρθρο. Τι ακριβώς επιδιώκετε, κύριε, και εδώ τι τελειώνω, διότι σέβομαι την ταλαιπωρία την οποία υπέστησαν οι δύο συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, θύματα μιας μυσαλλοδοξίας, η οποία προκλήθηκε όχι από τη δική μου δήλωση, αλλά από την προσπάθεια χρησιμοποίησης με μικροκομματικό τρόπο αυτών των προβλημάτων, από την προσπάθεια να αναζωπηρωθεί ο εθνικιστικός λόγος στη χώρα μας, αυτός που βύθισε τη χώρα μας στην κρίση, αυτός που την είχε κατατάξει και την είχε οδηγήσει στην καθυστέρηση και σε μια ζώνη ταλαιπωριών, ανεπαρκειών και χαμένων ευκαιριών. Είναι σαφές ότι σε αυτήν την πορεία μιας διαίρεσης του λαού μας, την πορεία μιας εθνικιστικής ρητορίας που προσβάλλει τα πατριωτικά αισθήματα των Ελλήνων, των Ποντίων και όλων των Ελλήνων, τα γνήσια πατριωτικά αισθήματα τα προσβάλλει ο κύβδηλος εθνικισμός, η εθνοκαπηλεία. Σε αυτές τις απόψεις και τις αντιλήψεις η κυβέρνηση της αριστεράς αλλά και όλοι οι Έλληνες, είναι λογικό, έχουμε χρέος να είμαστε απέναντι, να είμαστε κατηγορηματικά απέναντι με όλα τα μέσα που προβλέπει το Σύνταγμα και η νομοθεσία, με όλα τα μέσα που επιτρέπει η ιδεολογία μας, η δημοκρατική ιδεολογία. Πρέπει να είμαστε ανυποχώρητοι, όχι απλώς στην καταδίκη μικρών κρούσματων, αλλά την καταδίκη του μεγάλου κρούσματος. Και το μεγάλο κρούσμα είναι ο εθνικισμός, το φάντασμα του εθνικισμού, που σε ορισμένες περιπτώσεις έχει και στοιχεία μιας κερδοσκοπίας, πολιτικής και άλλης. Άρα, όπως είδαμε και τώρα, αυτό που διακυβεύεται σήμερα, που απειλείται, είναι η δημοκρατία. Και αυτό που ζήσαμε, και εγώ τόλισα με εμφανή πογκρόμ από τις τηλεοράσεις αυτό το πράγμα, που διέστρεψαν τη δήλωσή μου και με εμφάνισαν ότι είμαι κατά της γενοκτονίας τελεία, αν υπήρχε ένα σκεπτικό κατά των εγκλημάτων ανεξαρτήτως του νομικού προσδιορισμού που είναι θέμα επιστημονικό και πολιτικά έχει λυθεί από τη Βουλή των Ελλήνων. Αυτό που υφιστάμεθα σήμερα και το υποστηρίζουν όλες οι πτέρυγες εδώ μέσα είναι αυτή η απειλή για τα δημοκρατικά δικαιώματα. Ένας βουλευτής, ο οποίος τυχαίνει να είναι και καθηγητής πανεπιστημίου, μίλησε χθες για σκέρτσα επιστημόνων. Ο κύριος Λοβέρδος, που αποδέχεται και σήμερα την ευθύνη των όσων είπε χθες, προφανώς γνωρίζει ότι δεν υπάρχει σκέρτσα επιστημόνων. Υπάρχει επιστημονική έρευνα. Υπάρχει επιστημονική έρευνα. Η οποία τίθεται υπό την κρίση της επιστημονικής κοινότητας. Άρα λοιπόν... Κύριοι της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, τι είναι αυτό σήμερα, τι πάθος είναι αυτό. Είναι και κάτι άλλο. Σας παρακαλώ. Θέλετε να βάλετε όρια στην επιστημονική έρευνα. Δεν θα σας περάσει. Κύριε Βορύδη, περιμένετε εσείς τη δεύτερη πράξη. Αφήστε να ολοκληρώσει τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Να είμαστε όλοι μαζί. Ναι, θα εφαρμόσω και εγώ το άρθρο για την τάξη μετά. Στοιχειωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων. Και επαναλαμβάνω,
υπέστην αυτά που υπέστην από τους τραμπουκισμούς, τους τηλεοπτικούς, από τη διαστροφή των δηλώσεών, μας που ήταν σαφής και ενώπιον του ελληνικού λαού. Και επαναλαμβάνω που το πρώτο στοιχείο τους είναι ο σεβασμός της απόφασης της Βουλής των Ελλήνων για το θέμα της γενοκτονίας. Το σέβομαι ως υπουργός, το τόνισα και το τονίζω, ανεξαρτήτως των προσωπικών απόψεων επί επιστημονικού επίπεδου. Αυτό το οποίο σήμερα κρινόμαστε δυστυχώς είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια αναζωπήρωση της εθνικιστικής ρητορίας. Το γεγονός ότι μάλιστα ότι η Χρυσή Αυγή κατέθεσε μήνυση εναντίον μου για παραβίαση του αντιρατσιστικού νόμου επιβεβαιώνει αυτό που σας λέω. Και ανεξαρτήτως των διαφωνιών που μπορεί να έχουμε μεταξύ μας, πρέπει να πριτανεύσει ένα πνεύμα λογικής, ένα πνεύμα δημοκρατικού τόξου στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Είναι λυπηρό. Κύριε Μεταφίδη, πώς είναι αυτό το πράγμα? Η τελευταία ένδειξη. Κύριε Μεταφίδη, σας παρακαλώ καθίστε. Σας παρακαλώ. Καθίστε. Υποχρεωθώ να διακόψω σε βάρος των ομιλητών για να δω τι θα καταλάβετε. Τι θα καταλάβετε από την ατμόσφαιρα γηπέδου που δημιουργείται. Δεν έχετε το λόγο, κύριε. Έχετε το λόγο. Σεβαστείτε. Λοιπόν, συνεχίστε, κύριε Υπουργέ. Ολοκληρώνω. Παρακαλώ. Είναι στο βήμα ομιλητής. Δεν δίνω το λόγο σε άλλον. Ξέρετε τον κανονισμό καλύτερα από μένα. Έλεος πια, έλεος. Καθίστε κάτω. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ. Άκουσα επίσης το επιχείρημα ότι η διατύπωση απόψεων, επαναλαμβάνω, επιστημονικών, πάνω σε ένα ζήτημα που έχει και πολιτική σημασία. Ότι η διατύπωση διαφορετικών απόψεων. Ήρθαν και τη σχολεία πάνω στην ώρα. Κύριε Μπαλαούρα, καθίστε σας παρακαλώ. Μπορώ να επιβάλλω την τάξη. Έχουμε τον κανονισμό, δεν χρειαζόμαστε άλλους να μεσολαβούν. Λοιπόν, έχουμε ομιλητές, έχουμε μια διαδικασία αποφασίσει για το τι θα κάνουμε. Σας παρακαλώ πολύ. Ψυχραιμία, όποιος δεν μπορεί να βγει έξω. Λοιπόν. Ναι, περιμένετε, βοηθήστε κι εσείς. Ολοκληρώστε, κύριε φίλε. Ολοκληρώνω. Ακούστηκε και το επιχείρημα ότι η διατύπωση διαφορετικών απόψεων δίνουν επιχειρήματα στους αντιπάλους μας. Είναι προφανές ότι αυτό έχει ελαχίστη σχέση με μια αντίληψη ανοιχτής κοινωνίας, δημοκρατικής, από μια αντίληψη ευρωπαϊκής κοινωνίας, όπως κατεξοχήν υποστηρίζουν ορισμένοι ότι πρέπει να είναι η χώρα μας. Είναι λοιπόν, επαναλαμβάνω, δεν χαίρομαι για τίποτα, δεν λυπάμαι για τίποτα, υποστηρίζω τη θέση που έχει η χώρα μου και υποστηρίζω το δικαίωμα όταν ρωτέμαι ως άτομο, όταν ερωτώμε, να μην αλλάζω την άποψή μου. Δεν είμαι πολιτικάντης, δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι αλλάζουν θέσεις, επαναλαμβάνω, υποστηρίζω την εθνική θέση που αφορά τη γενοκτονία των ποντίων και από εκεί και πέρα δεν είμαι καραγκιόζης πολιτικάντης να πω δεν έχω πει τίποτα στη ζωή μου. Είναι σαφή αυτά που λέω. Καθαρά πράγματα. Και θέλω να τονίσω κάτι τελευταίο. Στη δημοκρατία καθεστώς αναστολής προσωπικής άποψης δεν υπάρχει. Αυτό είναι γενοκτονία άποψης.
Είναι γενοκτονία για τη δημοκρατία αν επιμένουμε ότι πρέπει να βάζουμε στον πάγο τις πολιτικές μας απόψεις. Μπορείτε να μου ζητήσετε να το ξανασκεφτώ, να αλλάξω πιθανά άποψη. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Είναι θέμα δημοκρατικό πλαίσιο κουβέντας. Αυτό είναι άλλο. Αλλά επαναλαμβάνω και τελειώνω. Σέβομαι τον πατριωτισμό των συμπολιτών μου, σέβομαι τα γνήσια πατριωτικά αισθήματα και τον πόνο των Ελλήνων ποντίων, σέβομαι την επίσημη θέση της ελληνικής πολιτείας και ζητώ να σεβαστείτε κι εσείς το δημοκρατικό μας πολίτευμα, διότι διαφορετικά λυπούμε, αλλά θα έχουμε χειρότερα αποτελέσματα από αυτά που είδατε μόλις τώρα. Ευχαριστώ. Και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα ΟΣΑΝΟ δυτικά θεωρία έχουμε και νεολαία.